Πάμε έχει... γιατί έχει μαζί της ιδιοκτήτη ενός λεωφορείου που για... έχει καταστραφεί. Ναι. Για να την ακούσουμε τη Σοφία. Σοφία, μας ακούς? Ναι, Ευλαμπία και Γιώργο, βρισκόμαστε εδώ έξω το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίπλα μου έχω, όπως είπαμε, τον ιδιοκτήτη ενός λεωφορείου, του λεωφορείου που κάει και ολοσχερός. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι έγινε, παρκάρατε εδώ χθες το βράδυ και σήμερα ήρθατε και βρήκατε το λεωφορείο σας καμένο? Παρκάραμε εδώ χθες το βράδυ αργά, μετά τις 12 η ώρα. Και συνάδελφος με πήρε τηλέφωνο το πρωί, ενώ κοιμόμαστε στο ξενοδοχείο, και μας είπε ότι το λεωφορείο σου έγινε. Από πού έχετε έρθει? Από Γρεβενά. Σχολική εκδρομή. Σχολική εκδρομή, ναι, ήρθαμε τρεις μέρες. Σήμερα είναι η μέρα αναχώρησης. Και ήρθαμε γιατί κρίσαμε αυτό το θέμα το πρωί. Δηλαδή, Σοφία, συγγνώμη, ο άνθρωπος έχει μεταφέρει φοιτητές που ήρθαν στην Αθήνα για εκδρομή. Και τώρα. Σοφία, και τώρα δεν ξέρουν. Σοφία, ο άνθρωπος μας λέει ότι έχει έρθει από τα Γρεβενά με μαθητές για σχολική εκδρομή και τώρα δεν ξέρουν και πώς θα γυρίσουν. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρετε πώς θα γυρίσετε. Θα σας στείλουν κάποιο ενδεχομένως άλλο λεωφορείο. Πόσοι μαθητές? Θα προσπαθήσουμε να φύγουν τα παιδιά από εδώ ασφαλείς. Πόσοι μαθητές ήταν στο λεωφορείο? Είναι μαθητές και γονείς, γύρω 45 άτομα είναι όλα μαζί. 45 άτομα. Κοίταξε τώρα να δεις οι άνθρωποι. Έχουν έρθει στην Αθήνα. Και εσείς δεν παρακάρουν σε αυτό το σημείο? Το ήξερα αν εννοούμε παράνομο που το γράφει ο τηλεθεατής. Γιατί εκεί κοντά είναι τα ξενοδοχεία του κέντρου και οι υπέρυξοι που μένουν. Οπότε είναι το πιο ασφαλές εντός αγωγικών σημείο για να παρκάρουν. Και κοιτάξτε τι έγινε. Ναι. Σοφία. Είστε το μόνο λεωφορείο που έχετε έρθει από αυτή την εκδρομή ή είναι και άλλα λεωφορεία? Μόνος μου. Μόνος σας. Το λεωφορείο είναι ασφαλισμένο κάπου? Θα πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι? Τι θα κάνουν τώρα? Αυτά να μας πει. Είναι ασφαλισμένο το λεωφορείο σας? Ασφαλισμένο τώρα, κατά πόσο θα μας πει η ασφάλεια και πώς γίνεται? Όλη τη διαδικασία θα την ενημερώσουν από την ασφάλεια, δεν γνωρίζουν και ίδιοι ακριβώς τη διαδικασία. Σκοπός είναι να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, να αποζημιώσουν. Καλά, το θέμα είναι ότι θα τα πάρουν κάποια στιγμή. Να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο, όταν έφτασε εκεί στο σημείο, ήταν ακόμα στις φλόγες στο όχημά του, ποιες ήταν οι κινήσεις που ακολούθησε και τι έκανε? Γιατί πρέπει να ενημερώσει τους γονείς, τα σχολεία, τα παιδιά. Το τουριστικό γραφείο που είναι. Το τουριστικό γραφείο που είναι. Ο άνθρωπος δηλαδή ξύπνησε και του ήρθε κεραμίδα. Να φαίνεται στο πρόσωπο ο άνθρωπος. Εσείς όταν ξυπνήσατε και είδατε όλο αυτό το θέμα, ήσασταν εδώ, ήταν η φωτιά στο λεωφορείο σας? Είχε σβήσει όταν είχε. Όταν ήρθα εγώ είχε σβήσει, δεν βρήκα κάποιον εδώ. Δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Γι' αυτό περιμένω την τρομοκρατική. Και θα ενημερώσετε και γονείς, παιδιά ενδεχομένως? Έχω ενημερώσει τους υπεύθυνους καθηγητές. Ξέρουν και θα τους στείλουμε άλλο λεωφορείο να πάρουν τα παιδιά να φύγουν. Τι ώρα θα φεύγαν σήμερα? Η διαδικασία είναι αυτή. Τι ώρα θα φεύγατε σήμερα? Έχουμε ραντεβού 10 η ώρα τώρα. 10. Κοίταξε να δεις τώρα. Τι να πούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα ξανάρθουμε σε εσάς, Σοφία, εκεί στο σημείο.